καλά να αναφέρει τον κόσμο. Έλα Γιώργο. Κανείς καλά. Ένας τόπος που αγαπώ και είμαι εδώ βεβαίως για να συνεχίσουμε την πορεία, μια πορεία που ξεκινήσαμε, να κάνουμε το άλμα σαν κίνημα, ένα άλμα για μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα γίνει πλειοψηφούσα δύναμη στη χώρα μας. Μια παράταξη που πιστεύει στη συμμετοχή του πολίτη, να ακουστεί η φωνή του πολίτη και να σεβόμαστε με αξιοπρέπεια τις ανάγκες και τους πόθους του ελληνικού λαού. Αυτοί είμαστε, αυτοί ήμασταν και αυτή τη συμμετοχή την ξεκίνησα μάλιστα, αυτή τη μεγάλη συμμετοχική διαδικασία την ξεκίνησα πριν από χρόνια και συνεχίζεται. Ένα μεγάλο άλμα στο να στηρίξουμε τις λαϊκές δυνάμεις, τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία, τη νέα γενιά βεβαίως, τον επαγγελματία που πράγματι έχουν μείνει πολύ στο περιθώριο και μια νεολαία που έχει πάει στη διασπορά. Διότι εμείς πιστεύουμε στο κοινωνικό κράτος, αυτό είναι το DNA μας, ένα κοινωνικό κράτος που θέλει να χτυπήσει ανισότητες, αδικίες και που θέλει να σιγουρέψει ότι όλοι έχουν δικαίωμα, ουσιαστικό δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία, στην κατοικία, στην εργασία. Και βέβαια να απελευθερώσουμε και τις κοινωνικές δυνάμεις, τις παραγωγικές δυνάμεις από την κεντρική γραφειοκρατία, την πελατοκρατία και τα εμπόδια που μπαίνουν, ώστε να μην υπάρχει πραγματικά περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της εξουσίας. Όλα αυτά είναι βασικές αρχές μας. Είμαστε μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι της πράσινης ανάγκης, πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, μπροστά στην κλιματική κρίση, στις πανδημίες. Εμείς είμαστε το κίνημα που θα δώσει σιγουριά σε αυτή την δύσκολη μετάβαση και είμαι σίγουρος ότι θα ξανασηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε σήμερα στην Κόρινθο τον Πρωθυπουργό της Διάβγειας, τον Γιώργο Παπανδρέου. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής έχουν βαρύνουσα πολιτική σημασία, καθώς αυτές δεν αφορούν μόνο το ίδιο το κοινάλ, αλλά ευρύτερα όλους, δεδομένου ότι θα επιδράσουν καθοριστικά στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ανοιχτή σκέψη και ορίζοντες, έχει εισάγει νέες καινοτόμες ιδέες και έχει εφαρμόσει πολιτικές μπροστά από την εποχή του. Οι εκλογές γίνονται υπό το βάρος, δυστυχώς, της απώλειας της Προέδρου, της Φόφης Γεννηματά. Και θα ήθελα ενός λεπτού σιγή να τηρήσουμε τις μνήμη της. Πρόεδρε, καλωσορίσατε. Πολύ σας ευχαριστώ
Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα, την αγάπη και τη στήριξή σας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη εποχή της πανδημίας. Η προσέλευσή σας δείχνει ότι υπάρχει όχι απλώς ενδιαφέρον, ότι ξανά έχει ανάψει η ελπίδα να φτιάξουμε αυτή την παράταξη ζωντανή, ισχυρή, να πάρουμε τη σκυτάλη από μετά τον άδικο, θα μπορούσε να πει κανείς, πράγματι το αναπάντεχο χαμό της φόβης γεννηματά, που μας άφησε μια παρακαταθήκη, ένα πλεόνασμα ήθους, πάλεψε παλικαρίσια, όχι μόνο με την ασθένειά της, αλλά και για την παράταξη. Άφησε μια παράταξη ενωμένη και σήμερα πρέπει να κάνουμε το άλμα. Το άλμα προς τα μπρος, για να φτιάξουμε μια παράταξη που πραγματικά ενσαρκώνει τους πόθους, τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Περάσαμε όλοι πέτρινα χρόνια, δύσκολα χρόνια. Αναγκαστήκαμε να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας ανήκαν ως παράταξη. Παλέψαμε πατριωτικά για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Θα ήταν όμως ακόμα χειρότερα και μάλιστα ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στην κυβέρνηση Σαμαράκη και στην κυβέρνηση Τσίπρα προετοίμαζε και μάλιστα τους το είχε πει και το είχε πει και δημοσίως να φύγουμε από το ευρώ και να μας δώσει ένα πακέτο, όπως το έλεγε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστική βοήθεια, ξέρετε, δίνουμε στην Αφρική, δίνουμε στη Μέση Ανατολή, δίνουμε στο Αφγανιστάν. Θα ήμασταν και εμείς ένα από τα θύματα που χρειαζόταν πια ανθρωπιστική βοήθεια. Σηκώσαμε λοιπόν αυτό το βάρος, χτυπηθήκαμε, λιδωρηθήκαμε και χτυπηθήκαμε ουσιαστικά και από τα μεγάλα κατεστημένα, γιατί όπως υπόθηκε, ήμασταν η κυβέρνηση της διαφάνειας, της διάβειας. Παλέψαμε για να υπάρχει ανάπτυξη και εργασία για τους νεολαίους μας, για να μπορέσει η γυναίκα να έχει ισότιμη θέση στην κοινωνία, σήμερα που είναι και μέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Εμείς είμαστε εκείνοι που παλέψαμε ακριβώς και για την προστασία και για τα δικαιώματα της γυναίκας. Είμαστε και την μητέρα μου, την Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ζούσε εδώ δίπλα. Τώρα την έχω κοντά μου στην Αθήνα, 98 χρονών, ακόμα αγωνίστρια, ακόμα παλεύει με τη σκέψη του, με το νου της, τις προσπάθειες ακριβώς να βοηθήσει το γυναικείο κίνημα.